σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα ήρθαμε στο Comic Con μαζί παρέα με τον Κέσο. Εντάξει, φαίνεται λίγο πολύ, The Comic Con 4. Έχουμε τον Frank Miller μπροστά, μια φωτογραφία που είναι πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ, του Frank Miller. Θα πάμε να πούμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει. Είναι τελευταία μέρα και κάποιοι έτσι έχουν ξεστήσει, είδα κάποια Lego, κάποια αυτά λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, επειδή είναι και πολύ μεγάλος ο χώρος. Θα δούμε πώς θα παίξουμε μπάλα, δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα δυστυχώς. Αυτά, γυρνάω σιγά σιγά την κάμερα και πάμε προς τα μέσα. Μπήκαμε μέσα, όπως είναι εδώ μπροστά κόβεις τα εισιτήρια στο βελίδιο. Εδώ ήταν στημένα τα αρκετά Lego, αλλά πλέον δεν έχουν μείνει. Επειδή είναι τώρα Κυριακή βράδυ, εγώ γνωστόν τελευταία στιγμή τα κάνω όλα, οπότε τα έχουν ξεστήσει κιόλας. Εδώ εντάξει, εδώ μας βλέπουν τα εισιτήρια και αυτά, εδώ τα βραχιολάκια ελέγχουν και τα σχετικά. Λοιπόν, μπαίνουμε. Έχουμε και λέμε τώρα. Ξεκινάμε εδώ, κοιτάξτε για πόσο μεγάλο χώρο μιλάμε. Πάνω έχουμε πολύ ωραία. Βλέπουμε τα γαλματίδια, τις αφίσες. Από τη μια μεριά να φανταστώ βλέπουμε Marvel και από την άλλη DC. Εντάξει, η αιώνια μάχη. Βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι. Εκεί βλέπουμε το περίπτερο του Angry Nerd, του Anim House. Έχουμε εδώ Gemma Comics. Ξεκινάει με Epsilon Custom Sabers, θα είναι και η πρώτη που θα δούμε. Προς τα εκεί μεριά, από εκεί και πέρα είναι σκητσογράφοι και από εδώ μεριά είναι πιο πολύ τα μαγαζιά, τα κομιξάδικα, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με Epsilon Custom Sabers, πάρα πολύ ωραία. Αυτοί που φτιάχνουν τα πολύ γαμάτα σπαθιά και μετέχουν πάρα πολύ στις ταινίες του Star Wars. Εδώ είναι και η καινούργια ταινία που ετοιμάζουν, καινούργια σειρά μάλλον από fan films, Star Wars Hunter, πάρα πολύ ωραία. Τα σπαθιά τους τα έχουμε ξαναδεί και στο Forcecon, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα και αντοχή σπαθιά, αντέχουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, έχουμε κάποια σκίτσα, πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ, αυτό το μάτι είναι όλα τα λεφτά και η μάσκα. Αυτό το μάτι δεν υπάρχουν πάρα πολλά μάτια στον κόσμο από αυτό. Πάρα πολύ ωραία, μέσα με το Holocron να γυρνάει, εντάξει και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Λίγο το Holocron. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ είναι ο ίδιος που βλέπουμε, εδώ φαίνεται στο Holocron ο δημιουργός. Εντάξει, αυτό το μάτι είναι όλα τα λεφτά. Έχουμε εδώ μετά κάποια κρεμαστά. Εντάξει, τι λαβέ στα χείλα τα σπαθιά. Έχουμε εντάξει αυτό το μπλάστερ, το οποίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Από εδώ έχουμε κάποια καστομάκια. Εντάξει, εδώ έχουμε σκουλαρίκια και σκουλαρίκια σε φωτόσπαθα. Πάρα πολύ ωραία τα φωτόσπαθα σκουλαρίκια σας. Από το Epsilon Custom Sales και εδώ είναι η μάγια. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε κάποια από τα ελληνικά κόμικ μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Τους δημιουργούς και από εδώ κάποια σκίτσα. Λοιπόν, πάμε προς τα μέσα σιγά σιγά. Εδώ, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε το Star Comics, αγαπημένο κατάστημα γνωστό και στην ομάδα των Funko Pop. Έχουμε δει διάφορα Funko Pop που έχουν ανεβάσει τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Βλέπω Star Wars καπέλα, κάποια Lego. Εδώ τι είναι. Πάρα πολύ ωραία βιβλία. Από εδώ έχουμε και άλλα σκίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Στα σκίτσα θα δούμε γιατί έχει κόσμο αρκετό. Πρέπει να δούμε, ίσως βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες, ξέρω εγώ, για να δούμε τα σκίτσα λίγο καλύτερα. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε αυτό που είχαμε και στο Forcecon, το Speeder Train. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο κόσμος βλέπετε είναι αρκετός, έτσι. Εδώ έχουμε τον Batman, που αν δεν κάνω λάθος είναι ο Batman από το Dark Knight. Τη γραφική νουβέλα του Frank Miller, ο οποίος ήταν εδώ και έβαζε υπογραφές. Εγώ δυστυχώς δεν έβαλα την υπογραφή του Miller. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ γιατί αγαλματίδιο μιλάμε ή ότι όπως μπορείς να το πεις. Πιο μεγάλο και από life size μπορείς να το πεις. Αυτές οι σκάλες βολεύουν αρκετά τις σκηνές γιατί μπορεί να κάνεις κάποιος. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε συλλογή από πιο παλιά και κλασικά κομιξάκια. Είναι γύρω από το μαγικός κόσμος ρετρό. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πρέπει να είναι το περίπτερο του Cosmic Realms, οι οποίοι είναι και από τους οργανωτές, αν δεν κάνω λάθος, του Comic Con. Πάρα πολύ ωραία πράγματα και μεγάλο περίπτερο. Έχουμε και κομιξάκια εδώ, μπορείς να ψάξεις. Βρήκες τίποτα καλό, αδερφέ μου? Δύσκολο, δύσκολο.
Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και φιγούρες βλέπω αρκετές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Rate Speeder είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω. Εδώ έχουμε κάποια κομιξάκια όπως είπαμε. Πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε τα πιο ελληνικά. Εδώ ξεκινάμε στα ξένα. Σε Funko Pop, αυτά τα μπάστι είναι πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό, εδώ η βασίλισσα των Alien. Πάρα πολύ όμορφη. Sin City βλέπω. Έχουμε και εδώ, αλλά σιγά σιγά όπως βλέπετε έχουν αρχίσει να τελειώνουν, γιατί είναι και η τελευταία μέρα προς το τέλος. Κάποια από μιξάκια και από εδώ. Εδώ εντάξει, εδώ μιλάμε για τα πιο επίκαιρα. Βλέπω Thanos, βλέπω The Silver Surfer. Τι έχουμε εδώ άλλο? Thor και τα σχετικά. Εντάξει, ο κόσμος είναι πολύς. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια σε κομιξάκια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, τώρα από εδώ δεν ξέρω τι θα πρωτοδείτε, τι θα είναι σε κομμένες σκηνές, γιατί έχει πολύ περπάτημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ... όπου εδώ βλέπουμε κάποιες βαφές, ξέρω εγώ, μπογιές ή κασετίνες, αυτά που χρησιμοποιούν για να έχει κάποιος, το χρησιμοποιούν όσοι βάφονται και τα σχετικά. Εδώ είναι ο θρόνος του Thanos. Εδώ είναι ο θρόνος του Thanos, ένας πάρα πολύ ωραίος θρόνος, τον οποίο δεν βγάλαμε φωτογραφία, γιατί κανονικά θα έπρεπε να βγάλουμε. Πάρα πολύ ωραίος θρόνος. Και πίσω με την αφίσα του Infinity War. Να, αυτή είναι η γραφική νουβέλα. Αυτή είναι η γραφική νουβέλα του Infinity Gauntlet. Και σε αυτή είναι, εδώ κυρίως βασίζεται και η ταινία, το Infinity War που είδαμε. Πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα, αυτή μπορεί και να την χτυπήσουμε. Συνεχίζουμε, εδώ βλέπουμε τα δύο πολύ ωραία αγαλματίδια. Όχι αγαλματίδια, μπορείς να τους πεις και life size, και πιο μεγάλους ακόμα, του Iron Man και του Captain America. Εδώ θυμίζει Civil War. Πόσο γαμάτος. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Και το AT-ST από το Star Wars, το οποίο ήταν και στην ForceCon, όπως είπαμε. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό το είχαμε δει και εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, από πού θα πάμε? Πάμε από εδώ. Εδώ βλέπουμε κάποιες κουπίτσες και τα σχετικά. Αλλά το περίπτερο του Άγκρινερ που λέγαμε πόσο μεγάλο είναι. Εδώ είναι το περίπτερο του Wizbox. Γεια σου Αλεξάνδρα! Το περίπτερο του Wizbox. Εντάξει, είδαμε και pop hunting στο Wizbox. Ρε εσείς το πιο ωραίο περίπτερο έχετε? Όλοι μας. Στο κέντρο έτσι. Α, με πολλά πραγματάκια βλέπω. Όχι και πολλά, να έρθω σκούμα λίγο που δεν έχουμε ξεπουλήσει. Τι όχι και πολλά ρε εσύ, έχετε ξεπουλήσει? Ναι. Πάρα πολύ ωραία, εδώ και άλλες φιγούρες βλέπω. Τι έχουμε εδώ, Hasbro? Ναι, αυτά είναι της Hasbro. Ναι, Marvel Legends Series όπως μας τα λέει. Το όπλο του Rick and Morty, πώς το λέει, Portal Gun, το οποίο δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Εντάξει, πολύ ωραία, ένα sneak peek να δείτε και εσείς. Και εδώ τις Funko γωνία βλέπουμε, Wizbox, τα Pop Pens που λέγαμε. Να τους στείλω στο Captain America που μας είχε τύχει από το My Geekbox. Πάρα πολύ ωραίες. Όπα, Αλεξάνδρα μου, αυτούς τους δύο τους θέλω. Να και κάτι που δεν βρήκα, έχουμε και pop hunting μέσα στο Comic Con. Λοιπόν, αυτούς τους δύο τους θέλω. Έχει και άλλους, τους βάζω στην άκρη. Αυτούς τους δύο τους θέλω. Τους καβατζώνουμε αυτούς εδώ να τους πάρω. Αυτούς θα τους τρυπήσω σε λίγο όμως, τους καβάζω εκεί στην άκρη. Έχουμε εδώ κι άλλα. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και η στήλη του Star Wars, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, λοιπόν, έρχομαι σε λίγο να χτυπήσω τους Moon Knight που κράτησα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο το περίπτωρό σας και στο κέντρο, έτσι. Μπράβο σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ο Taco Store. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ anime, manga, βίντεο, κόμιξ και τα σχετικά. Έχουμε κάποια ποπάκια, κάποιες φιγούρες, κάποια αυτά. Και εδώ πάμε τώρα στο περίπτωρο του Angry Nerd. Ένα από τα πιο μεγάλα περίπτερα σε όλη την έκθεση. Πάρα πολύ ωραίο. Μάσκα Night King. Μάσκα Darth Maul. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, το Batman όχι και τόσο. Κάποια μπάστα, κάποια αυτά, κάποια παπάκια. Εντάξει, εδώ το περίπτωρο του Agnet. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Ωραίο. Και αυτό βλέπω πάνω Alien έχει. Έχει Batman. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ το σήμα του Angry Nerd. Με κάποια ωραία πραγματάκια. Εδώ όπως είπαμε είναι το Otaku Store. Εδώ μετά πάμε σε Angry Nerd. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τη μακέτα εκεί με τα Playmobil. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μακέτα. Αλλά ας δούμε λίγο ακόμα εδώ τι παίζει. Και εδώ έχει κάποια Lego, τα οποία αυτό και πέρσι το είχαμε δει.
πάρα πολύ ωραίο κάδρο, ας πούμε, με τον Darth Maul και τα σχετικά. Και εδώ τα οποία, εντάξει, τα πιτσιρίκια τα έχουμε διαλύσει. Αυτός είναι ο αστροκαταστροφέας, ο οποίος είχε και ένα άλλο κομμάτι πάνω, το οποίο κομμάτι λείπει, έτσι που το έκλεινε και τον ολοκλήρωνε. Του Kylo Ren, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό εδώ το Starfighter. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ ένα AT-AT πιο καινούργιο όμως, το οποίο και αυτό τα έχουν ανοίξει όλα. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε, εδώ έχουμε και κάποια ακόμα πραγματάκια. Smilers, σαν το χαμόγελο του παιδιού, ναι. Πάμε να δούμε αυτές τις μακέτες Playmobil, οι οποίες είναι αυτές που αξίζουν πάρα πολύ. Εδώ είναι η πολιορκία του Castle. Κοιτάξτε εδώ μακέτα. Μας λέει Playmo Friends Θεσσαλονίκη. Α, η Playmo Friends είναι στη Θεσσαλονίκη, ας. Κοιτάξτε εδώ γιατί μακέτα μιλάμε. Πόσο όμορφη. Βλέπουμε εδώ η πολιορκία του Castle και η πολιορκία γίνεται, δεν ξέρω τώρα αν είναι επιτυχής ή όχι. Σε λίγη ώρα που θα μαζευτεί θα δούμε. Θα δούμε την έκβαση της μάχης, έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ, εντάξει, οι πρώτες μάχες γίνονται εκτός. Σιγά σιγά εδώ έχουμε πολιορκητικούς πύργους. Κοιτάξτε εδώ πόσο δουλειά παίζει να έχει παίζει γι' αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε και πολλά, εκεί μιλάμε για πιο, έχουμε και Άγρια Δύση, έχουμε και το χωριό των Γαλατών. Πάρα πολύ ωραία, κάποιους καταπέλτες, κάποιους πολιορκητικούς κρυούς, πολιορκητικούς πύργους. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μετά είναι πιο φανταστικό. Μιλάμε για αγόρα θμάζι και δράκι εναντίον νάνων. Εναντίον νάνων, α, μάλιστα. Έχουμε εδώ τα αυτά, μπορείς να τα πεις τρόλς. Μπορείς να τα πεις πάνω μάγος και ο δράκος. Πάρα πολύ ωραίος. Εκεί οι δράκοι και αυτοί σαν γενικά σκελετωμένα όλα και σκελετάκια. Και εκείνος ο δράκος που είναι πάνω εκεί είναι πάρα πολύ ωραίος. Αυτές οι μακέτες, παιδιά, αξίζουν πάρα πολύ. Και εκείνοι του Ναπολεόντιους πολέμους, όχι, βασικά να είναι του Αμερικάνικου πολέμου Βόρειο και Νότιο, προ τα εκεί νομίζω παραπέμπει. Γιατί μιλάμε έτσι, εντάξει, κοιτάξτε εδώ. Γιατί βλέπω ότι η εποχή του ίσω είναι και λίγο πιο μετά από του Ναπολεόντιους πολέμου. Κοιτάξτε εδώ, έχει και χώμα για να γίνεται πιο ρεαλιστικό. Έχουμε ακόμα και πτώματα με ζωγραφισμένο αίμα. Τα μπάρικι έτσι που έχουν στήσει. Πολύ ωραίε παρατάξει. Πάρα πολύ ωραία παραταγμένα και μετρημένα. Τι λες τώρα, και έχει αρκετές φάσεις μάχης σε διάφορα σημεία. Εδώ μετά, το χωριό των Γαλατών, το οποίο είναι και αυτή μια πάρα πολύ όμορφη μακέτα. Εδώ, τι έχουμε τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Άμα δείτε μπροστά, φαίνεται ο Αστερίξ και ο Οβελίξ. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι αυτός είναι ο Οβελίξ και αυτός ο Αστερίξ, έτσι τα χρώματα όπως είναι. Τους Ρωμαίους εδώ πάνε να τους πολιορκήσουν, αλλά μάλλον δεν θα καταφέρουν τίποτα. Και πάνω εδώ μπορεί να είναι ο Βρούτους, εκείνος που ήταν εκεί πάνω και φάγει το πιο πολύ ξύλο. Θα μπορούσε. Εδώ και οι Βίκινγκ, μια αναφορά ας πούμε στο Αστερίξ και ο Βελίξ με τους Βίκινγκ που έρχονται οι Βίκινγκ. Πάνω το γαλατικό χωριό. Α! Ακόμα και ο Κακοφωνίξ, πώς τον λέγανε. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Αφού τον πρόσεξα, ο Κακοφωνίξ πάνω που τραγουδούσε ο άλλος που βουλούσε τα ψάρια. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματά τους. Τι λες τώρα και ο αρχηγός. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία αναφορά. Και έχουμε και γνωστά κομμάτια. Ναι, ρε φίλε, και πάνω να μην φαίνεται. Εκεί που φτιάχνει, ετοιμάζει το μαγικό φίλτρο. Πω, αυτές είναι απίστευτες μακέτες. Πάρα πολύ όμορφο. Συνεχίζουμε εδώ τι έχουμε. Αυτό παραπέμπει πιο πολύ σε αρχαία Ελλάδα. Αυτό μπορείς να το πεις μια διήρηση ή μια τρίρηση, πώς μπορούμε να την πούμε. Πάνω εκεί έχουμε έναν Όλυμπος, ας πούμε, και εκεί πάνω να είναι Ολύμπιοι Θεοί. Ξέρω εγώ, σαν Δία, Άρη βλέπω, Αφροδίτη, ξέρω εγώ, Ήρα και αυτά. Κάτω πολεμιστές. Αυτό σαν να είναι ο Αχιλλέας, θα μπορούσε να πεις πάνω στο άρμα. Έχει και Μακεδόνες και Σπαρτιάτες. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτή είναι μια ακόμα πολιορκία του Κάστρου πάλι, λίγο πιο. Βασικά για είναι πολιορκία. Πειρατές βλέπω εδώ, πιο πολύ σαν Βίγκινγκς να πηγαίνει αυτό το σκηνικό. Πώς μας το λέει, Κάστρο του Μπέογουλ. Α, το Κάστρο του Μπέογουλ. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Γιατί πράγματα, γιατί κατασκευές μιλάμε. Αυτά τα ζηλεύω. Θα ήθελα και εγώ να έχω φτιάξει κάτι τέτοιο, αλλά αυτά θέλουν και χρόνια συλλογής για να έχεις αρκετά κομμάτια και τα σχετικά. Τώρα και εδώ επίσης ένα πολύ γαμάτο. Εδώ παρατήρησα ότι έχουμε Looky Look. Πώς μας το λέει, Looky Look Western City. Και κοιτάξτε εδώ, άμα το κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να βρείτε και τον Looky Look και τους Daltons. Έχουμε Looky Look, ο Ράντα Πλάν φαίνεται δίπλα του, όλοι οι Daltons. Οι οποίοι οι Daltons ακόμα και τα μεγέθη τους είναι προσεγμένα, πιο ψηλός προς πιο κοντό. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτό πάρα πολύ ωραία, η πόλη στην Άγρια Δύση. Πάρα πολύ όμορφη. Και κοιτάξτε εδώ πόσο προσεγμένη δουλειά έχει γίνει. Εδώ οι καουμπόιδες που βάζουν τα γελάδια στο στάβλο τους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και προς το τέλος, πάμε εδώ πώς μας το λέει, στην έρημο, πίσω από τις εθνικές γραμμές, Long Range Group. Όπως λέει αυτά που γράφει εδώ.
Και εδώ όντως είναι long range, γιατί μιλάμε ότι έχουμε εδώ πυροβολικό ή αντιαρματικά, ξέρω πώς γνωστοποιήσει. Έχει ένα tanks, έχουμε εδώ το αρχηγείο όπου ετοιμάζουν. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο γαμάτη δουλειά και πόσο αληθοφανές έτσι. Και καλά, αυτά μπορείς να πεις στα πυραμίδες ή στα σκηνές ακόμα. Πάρα πολύ ωραία, εκεί έρχονται. Κύλες, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Λοιπόν, προς τα εκεί είναι η γωνία που παίζουν επί τραπέζια τα παιδιά. Sorry. Συνεχίζουμε σιγά σιγά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον μυλοκλέφτη, πίσω μας είναι ο μυλοκλέφτης. Και εκεί βλέπω κάποια Playmobil. Α, και εδώ τι έχουμε, πανταφρίτας, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το περίπτερο του μυλοκλέφτη, όπου δίνουν και έτσι ένα δείγμα από την πύρα τους. Την πύρα του μυλοκλέφτη φτιάχνουν. Εδώ, όπως είπα, είναι η γωνία που παίζουν τραπέζια και τέτοια. Εδώ το WhatsApp. Συνεχίζουμε, βλέπουμε Magic και τα σχετικά. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς θα πάμε. Εντάξει. Εδώ έχουμε το Hobby Games, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία τραπέζια. Εδώ τα παιδιά ήδη έχουν καθίσει για παιχνίδι. Θα δούμε κάποια έτσι περιληπτικά από μπροστά. Πάρα πολύ ωραία μυστέρι βλέπω. Εδώ έχουμε Yu-Gi-Oh, Magic, Pokemon. Και αυτά πάρα πολύ ωραία. Lord of Hellas, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι από το Awaken Realms. Αυτό ήταν project στο Kickstarter από τον Adam Kopinski. Και εγώ περιμένω ένα τραπέζι από τον Adam Kopinski. Έχουμε εδώ και από Star Wars Imperial Assault και το Star Wars Armada, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο με πάρα πολύ μεγάλα. Πάρα πολύ μεγάλες μινιατούρες, ας πούμε. Μπορείς να παίξεις το επιτραπέζιο, ας πούμε, αυτές. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε από εδώ τώρα. Τι έχουμε, συνεχίζουν και άλλα τραπέζια έτσι με επιτραπέζια. Εδώ τώρα πηγαίνουμε στα Roleplay Initiative. Μάλιστα. Και έχουμε εδώ αρκετά βιβλία, Pathfinder βλέπω. Εκείνα του Star Wars είναι πάρα πολύ ωραία. Τα οποία λογικά έχουν κανόνες. The Bounty Hunter Code, The Book of Sith, The Jedi Path, πάρα πολύ ωραία. Και το Imperial Handbook. Πολάρις. Τι είναι ο Πολάρις, αδερφέ μου? Είναι ο Πολάρις. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι το ελληνικό επιτραπέζιο που είχαμε δει και πέρσι στην Comic Con. Το Argonauts και το Deus Ex Machina. Πάρα πολύ ωραίο. Το ελληνικό επιτραπέζιο. Το είχαμε δει και πέρσι πώς παίζεται αυτό από Έλληνες δημιουργούς. Εδώ έχουμε κάποια origami, ξέρω εγώ πώς θα τα πεις αυτά. Ή pixel arts και τα σχετικά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο προς τα πέρα, προς τα σκίτσα και τα σχετικά, γιατί λίγο πολύ αυτό είναι το Comic Con. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ για πόσο έκταση μιλάμε. Και πόσος κόσμος, έτσι. Ακόμα και σήμερα που είναι Κυριακή βράδυ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, sorry, έχουμε εδώ. Εντάξει, από πίσω αυτές τις φιγούρες βλέπαμε μέσα από το περίπτωτο τον Cosmic και Realms. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πάμε λίγο προς τα εκεί. Α, δεν είδαμε το Τζέμα. Και το Τζέμα έχει κάποια ωραία κομιξάκια. Πρέπει και εκεί να πάμε να δούμε κάποια κομιξάκια, να ψάξουμε όπως βρούμε κάτι. Αλλά λίγο πιο μετά, τώρα για το vlog τουλάχιστον, να πάμε λίγο προς τους σκητσογράφους. Α, προς τα εδώ είναι και τα cosplay και αυτά. Έχουμε εδώ αυτή, αν θυμάμαι καλά, είναι από το ρόλο, αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Μπορώ να θυμηθώ μάλλον ποια είναι. Σονάτα. Ή όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, το σφυρί του Thor, το οποίο δεν βγαίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ τώρα έχουμε. Α, εδώ έχουμε body painting. Μάλιστα. Stage line professional. Πάρα πολύ ωραία. Ω, εδώ, εδώ είναι τα epic status. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ όντως μιλάμε για επικά status. God of War και εδώ κάποια πάρα πολύ ωραία σκίτσα. Τώρα επειδή τα σκίτσα είναι πάρα πολλά και έχουν κόσμο, δεν θα μας αφήσει πολλά να τα δούμε. Δεν θα μείνουμε τόσο πολύ στα σκίτσα, γιατί σκέψω ότι όλες αυτές τις κυρίες είναι από σκητσογράφους. Και μπράβο στα παιδιά που είναι στο Comic Con. Ελπίζω ο κόσμος θα τους στηρίζει και εμείς θα τους στηρίξουμε με τον δικό μας τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε 15 πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε Mochi cosplay. Πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε ήδη κάποια αξεσουάρια cosplay και τα σχετικά. Από εδώ μεριά συνεχίζουν τα σκίτσα. Κοιτάξτε εδώ. Για πόση έκταση μιλάμε. Κάποια πολύ ωραία σκιτσάκια. Εδώ η μάσκα του Aquaku. Τι έχουμε εδώ? Να κουμπάτε τον Τέρφτα, στο ειδικό. Α, και εδώ είναι η Χικάρι Λόριον. Όπως μπορείτε να δείτε όπως μας προβάζει. Πάρα πολύ ωραία, εδώ έχουμε pixel art και τα σχετικά. Συνεχίζουμε. Και εδώ, πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ αυτιά από Pokemon, από Pikachu και τέτοια. Εδώ είναι η Μαρία Δεδεβέση.
Πάρα πολύ όμορφα και αυτά. Εδώ έχουμε ένα πάνελ για φωτογραφίες, τα cosplay και τα σχετικά. Α, εδώ είναι το cosplay ZR. Πάρα πολύ ωραία. Και φωτογραφίες βλέπω ότι βγάζουν και τα cosplay και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Ήδη εκεί κάποιοι ετοιμάζονται να φωτογραφηθούν. Εδώ είναι ο Colin Campbell, ο οποίος θα πάμε εκεί να υπογράψουμε και να βγάλουμε και φωτογραφία μαζί του. Θα πάω να με υπογράψει κάποια σκίτσα και τέτοια. Βλέπουμε εδώ έχει τα σκίτσα τα οποία είναι δικές του δημιουργίες. Πάρα πολύ ωραία. Και ο κύριος Colin Campbell είναι ο ίδιος εδώ, αλλά μετά θα έρθω να βγούμε μαζί του φωτογραφία και να βάλουμε υπογραφή. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε εδώ, βλέπουμε Liberatore. Α, ωραίο σκίτσο αυτό, Ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο. Λοιπόν, και από εδώ, επίσης κάποια σκίτσα. Πάρα πολύ ωραίος. Batman, Thor, Spider-Man βλέπω. Λοιπόν, νομίζω λίγο πολύ αυτό ήταν, αδερφέ μου. Συνεχίζουμε επίσης σε πάρα πολύ όμορφα σκίτσα και εδώ τα λίγο πιο ιδιαίτερα. Πάρα πολύ ωραίο Χρήστος. Από εδώ βλέπω ότι αρχίζει να βιάζει η υπόθεση. Εντάξει, έχει περάσει και η ώρα, σιγά σιγά είναι προς το κλείσιμο τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία σκίτσα βλέπουμε. Νομίζω αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ όπως είπαμε όλες αυτές τις σειρές είναι με σκητσογράφους. Έτσι, για διάφορα σκιτσάκια και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα και από εδώ να δούμε ότι έχει σκιτσάκια και τέτοια. Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, νομίζω αυτά παιδάκια μου, πάω προς το... Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να το γυρίσουμε όλο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε και εκεί κάποια πράγματα, βλέπω κάποιες προβολές και τα σχετικά. Αλλά σιγά σιγά πάμε προς την αρχή. Πάμε στο μαγαζιά να πάρω τους Moon Knight που είδαμε εκεί στο Wizbox και τους θέλω. Α, έγινε και ένα mini pop hunting μέσα στο Comic Con. Αυτά, γεια σου Χαρούλη μου. Ο Χαρούλης, ο οποίος είναι fan του καναλιού. Λοιπόν, εδώ όπως είπαμε φτάσαμε πάλι στην αρχή, στο Gemma Comics, το οποίο έχει πάρα πολλά δικά του comics και εκεί θέλω να δω κάποια κομιξάκια. Α, τώρα παίρνουν και συνέντευξη από τον κύριο του Gemma Comics, λογικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Βλέπουμε εδώ ότι έχει ας πούμε μια σειρά με comics μόνο στα 1 ευρώ. Τα οποία αν τα ψάξεις εδώ, όλο και κάτι καλό μπορεί να βρεις. Όλες αυτές τις σειρές εδώ είναι με 1 ευρώ. Αυτές εδώ οι σειρές. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Βλέπουμε εδώ κάποια βιντάζο που τα οποία έχουν 10%, 20%, 20% ανάλογα λόγω του Comic Con. Εδώ έχει κάποια πολύ ωραία σετάκια. Εδώ τώρα μπορείς να βρεις ας πούμε ένα set ολόκληρο. Τώρα αυτό είναι Crosswind, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς το Crosswind. Λοιπόν, Batman. Όχι, χτες ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έχει φύγει πολύ πράγμα. Lords και τα σχετικά, Batman, DC. DC, συνεχίζει DC. Τι Marvel που είναι ρε εσύ? Τα Marvel πάνε τέλος. Αμπική, να το. Λες, α, εδώ είναι τα Marvel τα σετάκια. Θα δούμε κάνα σετάκι Marvel. Αυτό το πάνησε ας πούμε είναι πάρα πολύ ωραίο σιτάκι. Μας λέει ότι είναι στα 80 ευρώ, αλλά με τα 30% θα δούμε πόσο θα πάει. Πώς πάρουμε κάτι από αυτά. Εδώ έχουμε Civil War του Kingpin. Πάρα πολύ ωραία. Luke Cage. Α, και ο Luke Cage πάρα πολύ ωραίος. Γενικά έχει πολύ ωραία κομιξάκια τα οποία θέλουν λίγο ψάξιμο. Και γραφικές νουβέλες αρκετές. Και εντάξει, εδώ οι γραφικές νουβέλες και αυτές είναι αρκετές και πάρα πολύ ωραίες. Και τα περισσότερα είναι είτε γραφικές νουβέλες είτε αυτό που κάνουν που μαζεύουν προηγούμενα τέχνη των κόμικ και φτιάχνουν ένα Gemma Press, Gemma Books and Comics. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης γνωστή από την ομάδα των Funko Pop των συλλεκτών που έχω φτιάξει εδώ, το Anim House όπως είπαμε, το οποίο έχει επίσης πολλά ποπάκια, φιγούρες και γενικά διάφορα πράγματα και το καπέλο του Λούθη εκεί πάνω. Ένα πάρα πολύ ωραίο καπέλο. Λοιπόν, παιδάκια μου, αυτά ήταν λίγο πολύ το Comic Con. Ελπίζω να σας έδειξα και να κάλυψα όσο περισσότερο μπορούσα. Δείτε και εσείς το βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Μιλάμε για πιο μεγάλο χώρο και ακόμα πιο μεγάλο και απλωμένο από το λιμάνι. Οπότε είναι λίγο καλύτερα γενικά για τον κόσμο, είμαστε και πιο απλές. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα και όπου έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.